Ένας από τους πιο δυσνόητους όρους στην ιατρική είναι η επιγενετική. Μέχρι πριν μερικέ δεκαετίες θεωρούσαμε ότι όλα τα χαρακτηριστικά που έχει ο κάθε οργανισμός ήταν κωδικοποιημένα στο γενετικό του υλικό, στο DNA του. Στην πορεία όμως ανακαλύψαμε ότι εκτός από τη γενετική υπάρχει και η επιγενετική. Η επιγενετική μελετά τον τρόπο που οι συμπεριφορέ και το περιβάλλον μας μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που λειτουργούν τα γονίδια μας. Αν αυτό σας φαίνεται πολύ ασαφέ. Θα ήθελα να δώσω μερικά παραδείγματα. Αν ένα θηλυκό γρήλο που κυκλοφορεί δεχτεί επίθεση από αράχνη και επιβιώσει, τότε οι μικροί γρήλοι που θα γεννήσει θα έχουν αυξημένη πιθανότητα επιβίωση από επίθεση από αράχνη. Η μαμά γρήλο δηλαδή μαθαίνει με ένα μυστήριο τρόπο στα παιδιά τη να είναι πιο προστατευμένα από επιθέσει από αράχνε κατά τη διάρκεια τη κυοφορία, χωρί να γίνει καμιά αλλαγή στο γενετικό υλικό. Το ίδιο βλέπουμε και στα φυτά. Εάν βάλουμε δύο γενετικά όμοια φυτά να μεγαλώσουν, το ένα σε σκιά και το άλλο στον ήλιο, θα δούμε ότι οι σπόροι από το φυτό που μεγάλωσε στον ήλιο θα είναι ικανότεροι να αναπτυχθούν σε συνθήκε αυξημένη ηλιοφάνεια, ενώ οι σπόροι από το φυτό που αναπτύχθηκε στον σκιω θα καταλήξουν σε φυτά που είναι ικανότερα να αναπτυχθούν σε συνθήκε σκιά. Το ίδιο παρατηρούμε και στου αρουραίου. Οι αρουραίοι που γεννιούνται το χειμώνα έχουν πυκνότερο τρίχωμα από τους αρουραίους που γεννιούνται το καλοκαίρι. Τονίζω ότι μιλάμε για αρουραίους με το ίδιο DNA. Δηλαδή ίδιο DNA αλλά διαφορετικό χαρακτηριστικό ανάλογα την εποχή που γεννιούνται. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε και στους ανθρώπους. Όσοι έχουν γεννηθεί το καλοκαίρι και το φθινόπωρο έχουν με μεγαλύτερη ανοχή στη ζέστη, ενώ αυτοί που έχουν γεννηθεί την άνοιξη ή το χειμώνα έχουν μεγαλύτερη ανοχή στο κρύο. Αυτό οφείλεται εν μέρη στο γεγονό ότι αυτοί που γεννιούνται το καλοκαίρι για το φθινόπωρο έχουν περισσότερου υδροτοποιού αδένε με αποτέλεσμα να αποβάλουν ευκολότερα τη θερμότητα από το σώμα του. Τέλο, όταν η μέλουσα μητέρα παίρνει πολλά κιλά κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη, αυτό αυξάνει την πιθανότητα το παιδί τη στο μέλλον να γίνει υπέρβαρο ή παχύσαρκο, και αυτό στην πορεία να εξελιχθεί σε έναν ενήλικα που πάσχει από παχυσαρκιά. Αυτό είναι τουλάχιστον ένας από τους λόγους που είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της γκυμοσύνης να μην πάρει η μέλουσα μητέρα πολλά κιλά. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να μην πάρει εγκυμονούσα γκυμονούσα βάρος είναι να καταναλώνει πολύ άμυλο. Αυτό όμω το άμυλο που πρέπει να καταναλώνει είναι το ανθεκτικό άμυλο. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό και πού θα το βρείτε, πρέπει να πατήσετε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντα το βίντεο, με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.